Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, ποιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ προσπαθώ να λυτρωθώ. Όσο θέλει ένα παιδί μέχρι να γεννηθεί, ας μείνουμε μαζί. Ίσως όλα τελικά να αλλάξουν ξαφνικά. Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, όλα εντάξει με τα κορίτσια μου? Πήραν τα διαβατήριά τους? Χτύπησε αλέρτη για την κωδική ονομασία μεταφορά κονσερβών. Τέλεια. Τράφικινγκ. Ναι. Πιστεύω ότι πρόκειται για την ίδια οργάνωση που στηρίζεται στον τύπο που είχε σχέση με τη Ρίτσουαλ. Γιατί άφησες εκείνο τον αλήτη που τον παράτησες στον δρόμο να ζει? Γιατί? Γιατί δεν τον τιμώρησες? Γιατί όπλησες το χέρι μου? Γιατί? Ήρθα γιατί θέλω τον φίλο μου πίσω. Μπορώ να τον έχω? Ναι. Εγώ πάντως διαφωνώ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μπουκάρουμε κατευθείαν στο χώρο. Πρέπει να τους παρακολουθήσουμε για να δούμε πού φυλάνε τα κορίτσια. Το σχέδιο δεν αλλάζει. Και αν αρνηθώ? Είναι εντολή ανωτέρου σου. Πήγαινε αμέσως και πες στους δικούς μας να διάσουν τον χώρο, να μεταφέρουν τις γυναίκες αλλού. Η επιχείρηση της δίωξης δεν ξεκίνησε ακόμα, πρέπει να προλάβουμε. Έφυγε, σέρα! Θα σε κάνω να βλέπεις την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. Μια γυναίκα που αγαπάει τον εαυτό της. Μια γυναίκα συγκλονιστική. Μια γυναίκα. Με πονάς. Δεν θέλω να πονάω. Αλκή. Εξωσυζυγικές περιπετιούλες τέλος. Τώρα με προσβάλλεις. Μη μου το παίζεις στιγμένος. Ξέρω τι λέω. Μην χρησιμοποιήσεις τη Σοφία για να ξεπέρασεις τη Μαρίνα. Η Σοφία είχε ένα δύσκολο γάμο και ένα ακόμα πιο δύσκολο διαζύγιο. Δεν της αξίζει. Εντάξει με την Έλσα. Κατάφερα να την αποκρίνω για λίγο από το Μάνο. Μπορεί και να φύγει για ένα διάστημα. Ο Χρήστος όμως έχει γίνει μεγάλος βραχνάς. Επηρεάζει πάρα πολύ το Μάνο. Θα μου τα καταστρέψει όλα. Από καιρό ψάχνεις τρόπους να τρυπώσεις τη ζωή μας. Αν πιστεύεις ότι αυτό το κατάφερες, είσαι γελασμένη. Δεν θα αφήσω κανένα να χαλάσει τα σχέδιά μου. Μόνο με αυτή θα ξορκίσω το φάντασμά μου. Έχω αρχίσει να σε ερωτεύομαι. Γι' αυτό έφυγα από την Κύπρο. Για να σε ξεχάσω. Σκότωσέ τον. Για τον πατέρα μου λέω. Αν πραγματικά νοιάζεσαι για μένα, σκότωσέ τον. Πίστεψέ με. Είσαι τυχερή που παντρεύτηκες. Εγλίτωσες τον ερωτά μου. Γεια σας. Δεν γνωριζόμαστε. Ο Κίμωνας Μαυρής είναι ποιητής και στιχουργός. Συνεργαζόμαστε. Ναι, το ξέρω. Χαίρηκα πολύ. Κάτσε. Ευχαριστώ, μόλις έφευγα. Όχι. Η συνεργάτης της γυναίκας μου είναι και δική μου φίλη. Θα κάτσεις να φάμε μαζί. Έτσι δεν είναι? Για μωρό μου. Αποκρίνω για λίγο από το Μάνο. Μπορεί και να φύγει ένα διάστημα. Ο Χρήστος όμως έχει γίνει μεγάλος βραχνάς. Επηρεάζει πάρα πολύ το Μάνο. Θα μου τα καταστρέψει όλα. Δεν θα το επιτρέψω.
Πώς να τον απομακρύνω όμως από τον Μάνο χωρίς να κινήσω υποψίες? Σταμάτα να τον πολεμάς και θα δεις. Τι εννοείς? Να τον έχεις από κοντά. Άφησε τον να φροντίζει τον Μάνο, αλλά μην το αφήνεις πολύ χρόνο μαζί του. Εκμεταλλεύσου τη φιλία σας. Δεν καταλαβαίνω. Το Χρήστο σου έχει αδύναμη. Πείσε τον λοιπόν ότι είσαι μαζί με τον Μάνο από συμπόνια για να μην καταρρεύσει, αλλά σου έχει γίνει βραχνάς. Πες του πως εσύ θέλεις να ζήσεις μια ξένια στισμένη γη άντρα. Άφησε ανοιχτό το παράθυρο. Τι λες, μαμά? Ο Χρήστος είναι φίλος μου, δεν μπορώ να παίξω με τα αισθήματά του και δεν φταίει σε τίποτα. Καλά, καλά, δεν είναι και τόσο φοβερό. Μα αν θες εκδίκηση, πρέπει να κάνεις θυσίες. Και άσε σε παρακαλώ τις φιλίες με τον Χρήστο. Άλλες είναι οι αμαρτίες που δεν συγχωριούνται. Είμαστε εδώ το βράδυ. Σου έχω κάτι. Είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω για σένα. Δεν είναι ζεστή. Τώρα έφυγα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Το αρχηγείο τους είναι εδώ. Σίγουρα. Άρα κάποιος τους ειδοποίησε. Έπεσε σύρμα και αυτοί φύγανε. Ποιος όμως? Αντρέα, ποιος ξέρει για αυτή την επιχείρηση? Ποιος μπορεί να είναι το καρφί? Στην υγεία της συνεργασίας σας, λοιπόν. Στην υγεία μας. Και μόνο λογικά, εγώ θα σου φαίνομαι πολύ βαρετός άνθρωπος. Πληκτικός. Ώρες αναρωτιέμαι πώς με αντέχει και η Κρίστη. Ξέρεις, καταλαβαίνεις, εγώ τώρα είμαι ένας λογικός τεχνοκράτης. Ένας είσαι καλλιτέχνης, καταλαβαίνεστε διαφορετικά. Αλήθεια, αν δεν είμαι αδιάκριτος, δεν είναι κακή εποχή για καλλιτέχνες. Είναι. Αλλά εγώ είμαι γιατρός. Για την ακρίβεια, πλαστικός χειρουργός. Η ποίηση είναι διέξοδος. Έκφραση που λένε. Πλαστικός χειρουργός, ε? Συγγνώμη, δεν το ξέρα. Δεν υπάρχει λόγος να αισθάνεσαι άσχημα. Και πώς τα συνδυάζεις αυτά τα δύο? Σε κατάλαβα. Ασχολείσαι τόσο πολύ με την εξωτερική εμφάνιση που είπες να ασχοληθείς με την ποίηση, έτσι, με τον εσωτερικό κόσμο. Ακριβώς. Πώς πήγε με το Φίβο? Όχι καλά. Έχει πολλά θέματα. Σοβαρά και άλυτα.
Αγάπη μου, καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σου, αλλά ο Φίβος δεν είναι για σένα. Γι' αυτό σε παρακαλώ να τον βγάλεις από το μυαλουδάκι σου. Γιατί? Δεν θα κάνω ό,τι μου λες εσύ. Ελπίδα! Ωραία. Σου απαγορεύω να ασχοληθείς ξανά μαζί του. Εντάξει, έχω τους λόγους μου και δεν σκοπεύω να το συζητήσω. Το κατάλαβες? Πιστεύω ότι η ομορφιά πηγάζει από μέσα μας. Αλλά δεν μπορώ να πείσω τις πελάτησές μου γι' αυτό. Εσύ, πώς και έμπλεξες με την πολιτική? Αν δεν κάνω λάθος, είχες κάποιο εργοστάσιο. Έχω. Πράγματι έχω. Ασχολήθηκα με την πολιτική διότι θέλω να προσφέρω κι εγώ με κάποιο τρόπο. Βλέπεις, εδώ οι δρόμοι μας συναντιούνται. Η Κρίστη με τη μουσική της. Εσύ με την ποιησή σου, εγώ με τον πολιτικό μου λόγο. Όλοι μας μιλάμε στους ανθρώπους, διαμορφώνουμε συνειδήσεις. Ο καθένας με τον τρόπο του, βέβαια. Δεν θα το λέγα. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε στις ψυχές των ανθρώπων. Για τους πολιτικούς, οι άνθρωποι είναι αριθμοί που μετρούν τη δημοτικότητά σας. Για μας, κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή οντότητα. Για εσάς, ένα στατιστικό στοιχείο. Λοιπόν, νιώθω σαν να βρίσκομαι σε τηλεοπτικό πάνελ. Ούτε τα αγγίξατε τα πιάτα σας. Άντε, τρώτε, τρώτε. Κοίμωνα. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Μου είχε μιλήσει η Κρίστη για σένα. Και τώρα έχω την εικόνα σου. Ένας τυχερός άνθρωπος που παντρεύτηκε ένα τόσο ταλαντούχο κορίτσι. Στην ευτυχία σας, λοιπόν. Όταν σου χαρίζουν άρωμα, πρέπει να δίνεις λεφτά, διαφορετικά θα χωρίσεις. Μήπως το ξέρεις και το κάνεις γι' αυτό? Τέλος πάντων, τώρα που σου έδωσα χρήματα, άρχισα να το αγόρασα. Οπότε, η κατάρα ακυρώνεται. Είσαι για γιατρό τόσο πολύ, τίποτα. Μα δεν είμαι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και δεν θέλω ποτέ να συμβεί σε εμάς κάτι τέτοιο. Ναι, όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε, δεν βγάζει νόημα. Όλα τα παιδιά είναι δικά μας. Αν όντως τώρα το κύκλωμα είναι συνέχεια της Red Swan, σημαίνει ότι έχει διασυνδέσεις και στην αστυνομία. Η αστυνομία είναι καθαρή, ρε Αντρέα. Το κύκλωμα της Red Swan εξαρθρώθηκε και οι ένοχοι είναι στη φυλακή. Ωραία, τότε ποιος τους ειδοποίησε? Γιατί μόνο εμείς ξέραμε για την επιχείρηση και... Εμείς και ο Σερέτης. Καλά, δεν μπορεί να υποπτεύεις το Σερέτη. Καταρχήν, αποκλείεται να τους ειδοποίησε αυτό. Το μάθε λίγο πριν πάμε. Πώς μπορεί να πάει το μυαλό σου εκεί? Δεν τον υποψιάστηκα. Απλά σκέφτομαι ποιοι ήξεραν και είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Λογικά θα τους απερίπτα όλους, αλλά έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Μερικές φορές και ο υπεράνω υποψίας μπορεί να...
Να σου πω κάτι, ξεθυμάζω τους συναδέλφους στην ασφάλεια. Μπορεί από εκεί να είναι καιρό. Μακάρι. Γιατί δεν θα αντέξω να το καρφεί κάποιος από τη δική μας ομάδα. Μάλιστα. Το ζευγαράκι μας έχει γίνει πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να τελειώνουμε το θέμα του Οδυσσέα, να δω τι θα κάνω και με αυτούς. Θα τους βγάλω από τη μέση. Όσο πιο γρήγορα γίνεται και πιο αποτελεσματικά. Και τους δύο. Θα το δοκιμάσετε. Φυσικά. Κάτι μας μίλει. Ξέρω, είναι αρκετά σπάνιο πάντως. Περιμένω τα αποτελέσματα των εξετάσεων που σου έκαναν και μόλις τα έχω θα έρθω να τα δούμε μαζί. Περιμένω. Χάρηκα. Τίποτα, έχεις δίκιο. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν μας θυμίζεις κάτι. Σε ευχαριστώ πολύ. Περισσότερο από στην πόλη σε ποτέ να χαλώσει. Σ' αρέσει? Όχι. Είναι μίζερο. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι του βρίσκεις. Αλήθεια. Εμένα με αγγίζει πάρα πολύ. Περίμενες πως θα γίνω κι εγώ φανατικός θαυμαστής του Κιμωνά. Απογοητευτικές. Όχι. Έχεις κάθε δικαίωμα να έχεις τη γνώμη σου. Όντως πραγματικά θα ήθελα να ξέρω ότι σε τραβάει σε αυτά τα ποίηματα. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά. Τώρα τι να σου πω. Είναι περίεργο. Οι στίχοι του μιλάνε στην ψυχή μου. Είναι σαν να διαβάζει τις πιο κρυφές μου σκέψεις. Τρυπώνει μέσα στο μυαλό και στα όνειρά μου. Αλλά αυτό δεν κάνει ποιήση έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω. Ίσως να είμαι πάρα πολύ πεζός για να καταλάβω το νόημα της ποιήσης του Κιμωνά. Γιατί εκεί που βλέπεις εσύ όμορφα συναισθήματα και βαθιά νοήματα, εγώ βλέπω έναν άνθρωπο παρετημένο από τη ζωή. Εντάξει, δεν είναι και τόσο μαύρα τα ποίηματά του. Εντελώς όμως. Συγγνώμη, αλλά πίσω από τις όμορφες τους λέξεις κρύβει τη δειλία του. Ο άνθρωπος είναι καταθλιπτικός και δεν το ξέρει. Εγώ πάλι βλέπω άλλα πράγματα. Ναι, είμαι σίγουρος. Δεν πιστεύω να ζηλεύεις. Θα έπρεπε. Όχι, δεν ζηλεύω τον Κίμωνα, διότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένη. Τώρα τι σε έπιασε. Είμαι παντρεμένη μαζί σου. Έχω διαλέξει με ποιον θέλω να μοιραστώ την ευτυχία μου. Είσαι δικιά μου. Μόνο δικιά μου. Μόνο. Όλη μου η ζωή, μια στιγμή στο χρόνο. Η στιγμή που είδα τη θλίψη μου μες στα μάτια σου. Δώσε μου το χέρι σου να το κουμπίσω πάνω στην πιο παλιά, την πιο βαθιά πληγή μου. Ξερίζωσέ την από την καρδιά μου, μόνο εσύ μπορείς. Ονειρεύομαι με τα μάτια ανοιχτά, ότι δεν μπόρεσα να ζήσω. Είναι το λόγο όσο μοιάζεται. Αυτό εδώ και πολλά χρόνια ήταν ο καλύτερος μου φίλος.
Προσπαθώ να ξεσπάσω το θυμό μου, να βγω από τη χαρά μου, να εκνεύσω τη θλίψη μου. Αλλά εδώ έχω πάρει και πολύ σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή μου. Και τώρα, από τη ρηκάση και τώρα, το αισθάνομαι λίγο σαν κολοσσία όλο αυτό. Η ζωή είναι γεμάτη απολαύσεις. Αρκεί να θες. Δεν ξέρεις τι είναι εθισμός. Σε τρώει από μέσα σου. Εσύ το αντιμετωπίζεις ιατρικά, απλώς. Κάνεις λάθος. Έχω περάσει κι εγώ φάση στη ζωή μου που είχα εθιστεί πολύ. Σου κάνει εντύπωση, ε. Νόμιζες ότι εγώ πάντα ζούσα μια αποστολιωμένη ζωή όπως τώρα. Κι όμως κάποτε λειτουργούσα αποκλειστικά με το συνέστημα όπως κι εσύ. Τόσο πολύ που κόντεψα να διαλυθώ. Δηλαδή? Δηλαδή, έχουμε πολύ περισσότερα κοινά από όσο φαντάζεσαι. Φαντάζομαι να μιλάς για την εφηβεία σου, αλλά μέχρι τότε έλεγαν τις φυλακίες μας. Όχι, όχι. Εγώ στην εφηβεία ήμουν πολύ σοβαρή. Μελετούσα συνέχεια, είχα πολύ άγχος, ήθελα να περάσω στην ιατρική, να πετύχω. Στην ασφάλεια που είχα χτίσει για τον εαυτό μου. Όταν κατάλαβα ότι αυτή η ασφάλεια δεν με προστατεύει από τίποτα. Την μάτι. Και το πέρασα στην τολιά μου. Τι συνέβη και το πήρες αλλιώς. Θα ήθελα να γνωρίζω αυτή την άλλη, Σοφία. Είναι η πιο σκοτεινή περίοδος της ζωής μου. Φαντάζομαι πολύ πάθος, ελευθερία, χωρίς πρέπει. Έχει αυτό τη βοήθεια του. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύω πολύ αυτό το κομμάτι του εαυτού μου. Αλλά με σένα νιώθω σαν το ξαναθυμάμαι. Με φοβίζει αυτό, αλλά με τιστάει. Αν πάνω σε βλέπω πολύ κρατημένη. Φαινόμενα πατών. Ίσως αν έρθεις το διήμερο που σου ζήτησα, να δεις αυτή την άλλη Σοφία. Δεν θα επιμείνω γιατί μπορεί να μην είσαι έτοιμος. Δύο ουίσκι. Όχι, εντάξει, εγώ το έχω εξαντλήσει. Έλα τώρα, έχουμε και δύο ανάγκη να ξεφύγουμε σήμερα. Μην φωνάζει. Για τώρα δεν πειράζει. Ας το καλύτερα. Και τι θα μου αφήσει να πίνω μόνη μου. Ναι, μην φοβάσαι. Στη ζωή που θάψαμε και στην ανάγκη να ζήσουμε στα άκρα. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Something wrong in your eyes, baby. Something wrong in your hair. Something's wrong. There's something wrong with you. It won't be too long now, baby. There's
Σπάω το κεφάλι μου τόση ώρα και δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος μπορεί να τους ειδοποιήσει λίγο πριν μπουκάρουμε. Λίγο. Τους υποτιμήσαμε. Τελικά το κύκλωμα trafficking είναι πολύ πιο οργανωμένο από ό,τι νομίζαμε. Τώρα σοβαρά θα κοιμηθείς πάλι εδώ? Ναι. Ρε Αντρέα, δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνεις είναι παιδικό και ανώριμο? Πώς θα τα βρούμε όταν ο καθένας κρίνεται στο καβούκι του? Δάφνη, ό,τι είχες να μου πεις μου το πες. Τώρα εγώ χρειάζεται να βρω τη δύναμη να ξεπεράσω την ανασφάλεια που νιώθω για μας, για τη σχέση μας. Αλλά χρειάζομαι χρόνο γι' αυτό, οκ? Ναι, και πώς θα τα καταφέρεις να κάνεις έτσι? Γιγαντώνεις αυτό που υπάρχει, δεν το καταλαβαίνεις? Πάρε μ' αγκαλιά, έλα να ξαπλώσουμε μέσα, κάτσε δίπλα μου. Δεν χρειάζομαι τάτεμα, ρε φίλε, χρόνο χρειάζομαι. Με τον εαυτό μου. Και όσο ανώριμο θεωρείς το να κοιμάμαι εδώ μόνος μου στον καναπέ, άλλο τόσο είναι να μη σέβεσαι την επιθυμία μου. Ευχαριστώ. Οκ, θα ξαπλώσω πάλι μόνο. Αλλά να ξέρεις ότι κάθε πρωί που ξυπνάω και δεν είσαι δίπλα μου, μου είναι πολύ δύσκολο. Και αν ήθελες να με πληγώσεις και να με εκδικηθείς και να με πονέσεις, το κατάφερες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα. Ο Δημήτρης μου τα είπε όλα με όλες τις λεπτομέρειες. Ποιος σου είπε τι? Εγώ σου είπα την αλήθεια. Αλλά ποιος είναι ο Αντρέας για να το πιστέψεις, έτσι? Θα να χάλαγε να σε περιγράψω σαν εγωιστή και αδίσταχτο. Να δουν όλοι πόσο σάπιος είναι ο Ανδρέας Γεωργόπουλος. Ο Δημήτρης ανέβασε το άρθρο του. Για να δούμε αν κράτησε τον λόγο του ή βρήκε ευκαιρία να μεθάψει. Το αχτύπητο δίδυμο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το χρονικό μιας προδοσίας. Έλα. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Πρόκειται για το ίδιο παιδί που εξέτασε στην Πρόνοια. Άκουσέ με. Το κοκτέιλ φαρμάκων που μου πρότεινες δεν μπορούμε να το δοκιμάσουμε στο παιδί. Θέλω όμως να δοκιμάσουμε κάτι πολύ πιο δραστικό από μια απλή συνεδρία για να τον κάνουμε να θυμηθεί. Ναι. Πολύ καλό ακούγεται. Είσαι σίγουρη όμως ότι θα λειτουργήσει? Ωραία, θα σε πάω αύριο. Πρέπει να βρω τρόπο να πάρω το μικρό κρυφά. Ελπίζω η ύπνωση που μου πρότεινε η ψυχίατρος να λειτουργήσει και να ξεθάψει από τη μνήμη του πιτσιρικά κάποια πληροφορία για το στικάκι. Αλλιώς θα βρεθώ με την πλάτη στον τοίχο. Αλλά δεν πρόκειται να επιτρέψω να γίνει κάτι τέτοιο. Ο μικρός θα μιλήσει με κάθε τρόπο. Τέλεια. Αυτό ήταν το καλύτερο κλείσιμο μιας δύσκολης μέρας. Θέλω να μείνουμε έτσι. Δεν έχουμε πια χρόνο για μας. Να μιλάμε, να χαλαρώνουμε. Κι εγώ το θέλω, αγαπή μου. Αλλά έχω να σηκωθώ νωρίς. Έλα, σε παρακαλώ, λίγο μόνο. Δεν μπορώ. Άσε με, θέλω λίγο χώρο να ξεκουράσω. Έφτασα στην Κύπρο, όλα ήταν στην κόψη, καθώς ο Αντρέας μόλις είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους για το φόνο του πατέρα του. Πήγαινα να συναντήσω ένα πατροκτόνο. Μοιάζει δύσκολο, σχεδόν ακατόρθωτο, να μεγαλώσεις δίπλα σε ένα τέτοιο εγκληματία όπως ο Αχιλλέας Γεωργόπουλος και να καταφέρεις να μείνεις ηθικός. Η Δάφνη Κωνσταντίνου είναι η πηξίδα του Αντρέα. Η Δάφνη, η γυναίκα που μπορεί να βάλει κάτω δεκάδες.
Χωρίς αυτήν σίγουρα το τμήμα δεν θα είχε σημειώσει τόσο μεγάλες επιτυχίες. Η αυτοθυσία της, το πάθος για τη δουλειά της, η ευαισθησία και η αφοσίωση που δείχνει στις υποθέσεις που αναλαμβάνει με εξέπληξαν. Δεν είναι κάτι που συναντά συχνά στους κύκλους της αστυνομίας. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωρίσουν οι ηθήνοντες πόσο πολύτιμο κεφάλαιο είναι η Δάφνη για την υπηρεσία. Βέβαια, εξακολουθεί να φαίνεται παράδοξο που ο Ανδρέας τόσα χρόνια ενεργούσε ως undercover στη Red Swan και δεν κινδύνευσε ποτέ. Σε αντίθεση με τη Δάφνη, που δύο φορές βρέθηκε αντιμέτωπη με το θάνατο. Πολύ φάραπες, είπαμε, με το μονακό. Θα μου αφαιρέσουν την άλλη. Εγώ ήδη νιώθω πολύ ζαλισμένη. Πάμε, πάμε. Τελικά είμαι πιο ζαλισμένη από την όμιδα. Γι' αυτό και παίρνω το θάνος να σου ζητήσω να πάω αυτό το διήμερο που σου έλεγα. Γιατί μου το αρνείς, αυτό θα περάσουμε πολύ ωραία. Αφήσου και εμπιστεύσουμε. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Πέθανε καλή παρέα. Αλλά θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα το σκεφτείς και θα μου απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσεις τώρα, τώρα το μόνο που θέλω είναι να με πάρεις αγκαλιά, γιατί θα σοριαστώ. Είμαι τελείως μεθυσμένη. Ο Ανδρέας και η Δάφνη. Η Δάφνη και ο Ανδρέας, δύο ξεχωριστοί αστυνομικοί, δύο άνθρωποι ταγμένοι στην υπηρεσία του νόμου, δύο φωτεινά μυαλά, δύο ατρόμητοι κυνηγοί του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνεχίστε έτσι. Ξαναδιαβάζοντας το άρθρο, θέλω κάτι να προσθέσω, μια φιλική συμβουλή προς τον Ανδρέα. Αντί να προσπαθείς να σώσεις τη Δάφνη από τις απόπειρες εναντίον της, δεν είναι πιο εύκολο σαν ανώτερός της να μην την εκθέτει σε κίνδυνο. Τώρα. Τώρα. Ναι, γεια σας, θέλω να κλείσω ένα εισιτήριο. Πρώτη πρωινή πτήση για Αθήνα. Δώρο. Το είδα σε μια βιτρίνα και μου άρεσε πολύ. Νομίζω ότι θα σου πηγαίνει. Κιμονό. Πώς φαίνεται, σου αρέσει? Πάρα πολύ. Θέλεις να γίνεις η γκέι Σαμ? Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ. Αντίθετα από ό,τι πιστεύει ο κόσμος, οι γκέι σας δεν είχαν ερωτικές σχέσεις με τους πελάτες τους. Α, καλά. Και δεν έκαναν ποτέ καμιά εξαίρεση? Σπόρεσα το. Σου πάει πολύ. Είσαι πολύ όμορφη. Εσύ πώς νιώθεις? Παράξενα. Παράξενα όμορφα ή παράξενα άσχημα? Δεν ξέρω. Αυτά τα παιχνίδια εγώ δεν τα έκανα, ούτε όταν ήμουνα... Μην το πεις. Όσο υπάρχει μέσα μας το πάθος για τη ζωή, για την ομορφιά, για τον έρωτα, θα είμαστε νέοι. Μόνο αν το χάσουμε αυτό, θα γεράσουμε. Ας μην αφήσουμε λοιπόν το πάθος να σβήσει. Ποτέ. Αφήσαμε μια κουβέντα στη μέση όταν ήρθε ο Αλκής. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Κιμονά, θέλω να ξεκαθαρίσουμε αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν θέλω να σε χάσω από τη ζωή μου. Ως τι? Ως φιλό? Γιατί φίλος σου δεν πρόκειται να γίνω ποτέ. Ή ως αντίζηλο του άντρα σου? Λυπάμαι, αυτόν τον ρόλο αρνούμε να τον παίξω. Ως συνεργάτη. Κοντά σου γίνομαι καλύτερη. Είσαι απίστευτα εγωίστρια. Τα θες όλα δικά σου. Εγώ ξεχυμώθηκα συναισθηματικά και εσύ τι μου ζητάς? Να μείνω κοντά σου σαν συνεργάτης? Και ας βασανίζομαι? Και ας ξέρω ότι δεν πρόκειται να σε έχω ποτέ δικιά μου? Υπάρχει περίπτωση να αφήσεις τον άντρα σου για μένα?
Σε ξαναρωτάω, Χρήστη. Υπάρχει περίπτωση? Έφερες αυτό που συζήτησα? Φοβάμαι πως αυτό το πράγμα σε κάνει υπερόπτη, αλαζόνα και ευερέθιστο. Κινδυνεύεις να την πατήσεις από άλλο δρόμο, πρόσεχε. Μην ανησυχείς, μωράκι μου. Σήμερα θα δεις έναν άλκη, ετοιμόλογο και γεμάτο ενέργεια. Το εύχομαι. Α, νομίζω πως ο Διαμαντίδης μας υποψιάζεται. Γιατί, τι σου είπε? Μου είπε να κόψω τον κομμένη ηλίκια και να αφοσιωθώ στη δουλειά μου. Πρέπει να προσέχουμε. Δεν είμαστε εμείς το πρόβλημα, εκείνος είναι. Όταν βγεις βουλευτής, δεν θα τον έχεις ανάγκη. Δεν θα έχεις ανάγκη κανένα να σου λέει τι να κάνεις. Τι λες? Ανθρώπους από Διαμαντίδη δεν τους παραγκονίζεις έτσι εύκολα. Και μην ξεχνάς πως είμαι δεμένος μαζί του, καλός ή κακός. Υπάρχει τρόπος να τον ξεφορτωθείς. Τι τρόπος? Να τον απειλήσεις. Να βρεις στοιχεία εναντίον του. Άτομα σαν το Διαμαντίδη είναι καλυμμένοι από όλες τις πλευρές. Αν δεν έχεις στοιχεία, μπορείς να τα κατασκευάσεις. Και γιατί να θέλω να βγάλω από τη μέση έναν τόσο δυνατό σύμμαχο? Ωραία. Συνέχισε να είσαι το σκυλάκι του. Και εμείς οι δύο να το τελειώσουμε αυτό, από φόβο μόνο και μόνο μας καταλάβει ο Διαμαντίδης και θυμώσει. Δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό, αγάπη μου. Ο Διαμαντίδης δεν είναι σύμμαχος. Είναι ένας μεσάζοντας, που απλά εκμεταλλεύεται εσένα για τα συμφέροντά του. Ναι, το ίδιο κάνω κι εγώ. Πάτσι είμαστε. Όταν βγεις, δεν θα έχεις ανάγκη από μεσάζοντες. Θα έχεις τη δύναμη να κάνεις ό,τι παιχνίδι θέλεις εσύ. Και τότε ο Διαμαντίδης θα είναι ένα εμπόδιο που θα θέλεις να ξεφορτωθείς. Οπότε. Άσε με να σε βοηθήσω. Δεν το πιστεύω ότι βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Πώς είναι δυνατόν να μου ζητάς κάτι τέτοιο? Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή η ερώτηση υπάρχει και θα υπάρχει πάντα από πάνω μας. Απάντησε τι να τελειώνουμε. Κοίτα. Είσαι ο πιο ξεχωριστός άντρας που έχω γνωρίσει. Αν σε γνωρίζα σε κάποια άλλη φάση της ζωής μου, τα πράγματα μπορεί να ήταν τελείως διαφορετικά. Αλλά... Περίμενε. Δεν τελείωσα. Κοντά σου νιώθω όμορφα. Δεν το αρνούμε. Νιώθω ότι μπορώ να είμαι εαυτός μου. Αλλά... Αλλά όχι. Είμαι με τον Άλκη, έχω ένα παιδί μαζί του. Δεν μπορώ να τον αφήσω. Αυτή ήταν η επιλογή μου και... Δεν το μετανιώνω. Okay. Το σέβομαι. Αλλά και εσύ πρέπει να σεβαστείς ότι δεν μπορώ να σε βλέπω. Δεν έχουμε κάτι να πούμε. Και μόνο να μην το κάνεις αυτό. Γυρνά στην οικογένειά σου και ξέχναμε. Εντάξει. Όπως θέλεις. Εύχομαι κάποια μέρα να γνωρίσεις την ευτυχία. Χλωμό το βλέπω μακριά σου. Φύγεις, παρακαλώ. Φύγε. Την πρώτη πρωινή πτήση για Αθήνα. Έχω κάποια θέματα άλυτα με τον Δημήτρη και πρέπει να τα λύσω. Είχα δουλειά και έφυγε. Πάλι κοιμηθήκα στον καναπέ. Πάλι τσακωθήκατε. Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Θα τα βρούμε. Έτσι κάνουμε μεγάλοι. Όταν μεγαλώσεις κι εσύ και βρεις ένα κορίτσι, θα το καταλάβεις.
Λοιπόν, να σου φτιάξω τώρα να το στάκι να φας. Όχι, θέλω τον Ανδρέα. Θα έρθει, βρε αγάπη μου. Και να έρθει, θα είναι στενοχωρημένος. Δεν με πηγαίνει ούτε στις κούνιες, ούτε στο σινεμά. Πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή. Περνάμε μια ζώρικη φάση τώρα. Λοιπόν, πήγαινε να πάρεις τα πράγματά σου γιατί πρέπει να σε πάω στη γιαγιά Έλληνα. Πάλι βαριέμαι. Έλα, βρε Οδυσσέα. Είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν τολμώ να το πιστέψω. Και εγώ δεν τολμώ να πιστέψω ότι ήρθε η ώρα να φύγω. Έλα, μην κάνεις έτσι. Θα ξαναβρεθούμε σύντομα. Αυτό να σκέφτεσαι. Τι είναι? Ο χρόνος περνάει. Ή θα μου δώσει τα 500 χιλιάρικα ή θα μιλήσει με τον εισαγγελέα. Αυτός ο τύπος ο Νικήτας ξαναχτύπησε. Δηλαδή, τι σου γράφει? Μου ζητάει ένα υπέργο ποσό. Συνεχίζει να με εκβιάζει. Να σου πω, μην τον αφήσει να το συνεχίσει. Πήγαινε στην αστυνομία. Δεν γίνεται, Μάρθα μου, δεν γίνεται. Εκκρεμεί μια δίκη πάνω από το κεφάλι μου. Θα με σταυρώσουν. Και τι θα κάνεις? Ξέρεις τι έμαθα όλο αυτόν τον καιρό? Τέτοιους τύπους πρέπει να τους πληρώνεις με το ίδιο νόμισμα. Έχω μάθει πολλά γι' αυτόν. Αρκετά για να τον στείλουν στη φυλακή. Δεν το πιστεύω. Πάνω που λύνουμε ένα πρόβλημα, παρουσιάζεται ένα άλλο. Να σου πω, μην βάλεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Θέλω να προσέχεις. Μήπως. Σε παρακαλώ, αν πάθεις κάτι... Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Μπορώ να προφυλάξω τον εαυτό μου. Κανείς δεν μπορεί να με χτυπήσει. Ήρθε η ώρα αυτός ο κύριος Νικήτας να πληρώσει. Καλημέρα. Πέρασα για να δω μήπως μπορώ να πάρω τον Οδυσσέα και να το πάω σε μια έκθεση για κόμιξ. Είναι η τελευταία μέρα, ξέρεις, και σκέφτηκα ότι θα τα αρέσει πολύ, μιας και έχει όλη αυτή την τρέλα με τους σούπερ ήρωες. Ε, τι λες? Δεν ξέρω, Βρυγιάννη μου, μας περιμένει και η μητέρα μου, την έχω ειδοποιήσει. Ναι, έχεις δίκιο. Συγγνώμη που δεν ειδοποίησα νωρίτερα, αλλά το μάθα και εγώ χθες πολύ αργά. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Αχ ναι, Δάφνη, σε παρακαλώ, άσε με να πάω. Άντε καλά, πήγαινε να πάρεις τα πράγματά σου. Σε εμπιστεύομαι ότι δεν θα πιέσεις πάλι το μικρό, ούτε θα του πεις κάτι για το στικάκι, έτσι? Στο λόγο της τιμής μου. Σου είπα, αυτό το θέμα έκλεισε. Και το εννοώ. Ότι πέφτεις από τα σύννεφα. Αν με ξέρεις τόσο καλά σου λες, θα πρέπει να το περιμένεις. Δεν θα αφήνω να περάσουν έτσι όσα έγραψες. Έγραψες αυτό που πίστευα, τίποτα παραπάνω. Σου έσωσε τη ζωή, ρε. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Να βάζεις λόγια στη γυναίκα μου. Ε? Να προσπαθείς να χαλάσεις τον γαμό μου. Ξεφτύλα. Φάνηκε στο άρθρο, πίσω από τα καλά λόγια. Πόσο λίγο με θεωρείς για εκείνη. Αυτή είναι η γνώμη μου και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αν δεν σ' αρέσει, πρόβλημά σου. Τι σου έκανα? Τι σου έκανα, ρε φίλε, πες μου. Και μην μου πεις ότι με εκδίκησε για την Τέμη. Άφησες ένα κορίτσι παράλληλο μόνο και μόνο από ένα δικό σου καπρίτσιο. Αυτό είναι λίγο, κατά τη γνώμη σου. Εγώ της έδωσα να πιει? Μήπως της έδεσα τα χέρια στο τιμόνι? Ε? Παραδείξω την απολυτισμό, ρε.
Σέτσουξε που διάλεξα εμένα για σένα, σέτσουξε. Αφού να σου πω, εγώ έκανα το χρέο μου, σε προστάτευσα όσο πιο πολύ μπορούσα, μη ζητά και τα ρέστα τώρα. Αν ήθελα να σε εκδικηθώ για την Τέμη, θα είχα γράψει πολύ χειρότερα στο άρθρο. Είχε χάρη που σέβομαι τη φιλία μα, αλλιώ. Αλλιώ τι είχαμε, τι παγιέ, έλα χτύπαμε. Μπροστά σου, μέλα. Δεν υπάρχει καμία φιλία. Χτύπαμε, τι περιμένει, χτύπαμε. Έλα! Και δεν με χτυπά. Ε, ξέρει γιατί? Γιατί είσαι σκάρτο. Γι' αυτό δεν με χτυπά. Θα έπρεπε εγώ να σε πλακώ στο ξύλο τότε, όταν είχε γίνει φάση με την Τέμη. Προτίμησε να φερθεί σύμπουλα. Να μου το παίζεις φίλος για να με μαχαιρώσεις πισόκλατα μετά. Θέλω να λάβεις τις ευθύνες ό,τι σε έριξες στους άλλους. Νομίζεις ότι είσαι καλύτερος από μένα? Όχι, φίλε. Ένα φίδι είσαι. Ούτε καν ένα σκουλίκι, ένα σκουλικάκι μικρό που σέρνεται στη γη. Αυτό είσαι. Έλα ρε, χτύπαμε! Χτύπαμε! Τι περιμένεις, χτύπαμε! Χτύπαμε! Σε θέλω! Προτιμούσα να μην είχε γίνει τίποτα από αυτά. Να μην με είχες πουλήσει τόσο φθηνά. Φίλε.